Αυτή τη στιγμή προετοιμάζεις μια θεατρική παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είναι οι σκηνές από ένα γάμο του Μπέρκμαν. Είναι ένα ζευγάρι που στην αρχή είναι παντρεμένο 10 χρόνια. Μετά έρχεται μια εγκυμοσύνη ξαφνική για ένα τρίτο παιδί. Ανοίγει μια πληγή, θεραπεύεται, αλλά η μόλυνση μένει. Το ζευγάρι αυτό φτάνει σε ένα διαζύγιο και στο τέλος έχουν ξαναπαντρευτεί και εκεί που θα γιορτάζανε τα 20 χρόνια γάμου με φίλους, το γιορτάζουν οι δυο τους, αναλογίζοντας τη ζωή τους. Είναι η Μαρίνα Ιασλάνογλου και εγώ που παίζουμε, οι δυο μας. Τον Ιούνιο κλείνουμε 10 χρόνια γάμου κι εμείς. Ο Πάνος είναι 8,5, πάει Δευτέρα Δημοτικού και όλα καλά. Ευτυχισμένη ζωή. Ναι, πολύ. Ήρεμη, ήσυχη. Η απόφαση να συνυπάρξεις με έναν άνθρωπο και να παντρευτείς και να κάνεις οικογένεια, σε μένα ήρθε σε μία φάση που το ζήταγα και η γυναίκα μου. Υπήρξες χορτασμένος και με εμπειρίες από τις σχέσεις. Ναι. Αν έλεγα το αντίθετο θα ήμουν αχάριστος, νομίζω. Ήμουν, αλλά ποτέ δεν είχα βρει, ξέρεις, έναν άνθρωπο όπως είναι η Έλενα. Με την Έλενα αισθάνθηκα αμέσως μία ασφάλεια και ένα χτυποκάρδι, αν θες, που είχα να το αισθανθώ από την εφηβεία μου. Η ζωή με το μικρό στο σπίτι πώς είναι? Έχουμε πολύ καλή σχέση. Προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ κοντά του. Δεν τα καταφέρνω τόσο πολύ. Νευριάζει λίγο με τη δουλειά μου. Σε ζητάει να σου δηλαδή, πω. Έτσι. Ναι. Δεν το αγαπάει πολύ αυτό που κάνω. Θυμάμαι ότι όταν ήταν μικρός, κάποια στιγμή έλεγε, ξέρω εγώ, ήταν 2,5, γιατί κακός μπαμπάκας συνέχεια και δεν την ολοκλήρωνε τη φράση και έλεγε τώρα. Δεν είμαι κακός αγόρι μου, γιατί. Και κάποια στιγμή την ολοκλήρωσε και είπε, γιατί κακός μπαμπάκας όλο θέατρο. Στην Αμερική εγώ δεν πήγα για να κάνω καριέρα, ούτε να γίνω star του Hollywood. Εμάς το εργαλείο μας είναι ο λόγος. Όταν ο λόγος είναι σε εισαγωγικά προβληματικός, έχεις μία προφορά, αμέσως περιορίζεται η γκάμα σου πραγμάτων που μπορείς να παίξεις. Και πήγα και δούλεψα σε κάποια σύριαλ όπως το Guiding Light, σαπουνόπερα. Βέβαια. Ναι. Αλλά μια τεράστια εμπειρία. Μετά προέκυψε μια δουλειά στο Los Angeles, ένας πιλότος για τη Warner Bros. TV. Πήγα, έκανα τον πιλότο, νίκιασα σπίτι, αγόρασα αυτοκίνητο. Ο πιλότος δεν αγοράστηκε και έμεινα άνεργος. Και άρχισα και σερβίρα σε ελληνικά εστιατόρια, σε δύο για την ακρίβεια. Γιατί εγώ μπορεί να είχα ένα υπέροχο σπίτι, αλλά ο λογαριασμός άδειαζε. Με βλέπανε βέβαια για οντισιόν, αλλά δεν έκλεινα δουλειές. Η ψυχολογία μου ήταν πολύ πεσμένη. Είχα φτάσει σε τέτοιο σημείο λοιπόν να πιστεύω ότι έχω διαλέξει λάθος δουλειά. Και μέσα από το εστιατόριο προέκυψε η επόμενη δουλειά. Σερβίροντας κάτι κυρίως, έκλεισα μία δουλειά που λεγόταν Wanted. Και το ένα έφερε το άλλο. Εκ των υστέρων, το μετάνιωσες, αν επέμενες θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα? Κοίταξε, ναι, δεν ξέρω. Αν επέμενα, δεν ξέρω πού θα ήταν η ζωή μου σήμερα. Μπορεί να ήταν πολύ καλύτερη, μπορεί να ήταν πολύ χειρότερη. Μπορεί να είχαν καταλήψει εντελώς τη δουλειά. Είχες τη δυνατότητα να συναντήσεις έτσι διάσημους? Πολλούς. Μέριλ Στρίπ, με τον Ντικάπριο κάναμε κάτι πρόβες κάποτε για να γίνει ο Μέγας Αλέξανδρος, αλλά τελικά με τον Μπαζ Λέρμαν σκηνοθέτη, αλλά τελικά το έκανε ο Όλιβερ Στόουν με άλλο cast. Είδα την Γκλεν Γκλόουζ πέρυσι στην Επίδαυρο και της λέω, έχουμε φάει κάποτε, της λέω, σε διπλανά τραπέζια στο Λος Άντζελες. Μου λέει, πότε? Λέω, ήσασταν την προηγούμενη μέρα υποψήφια στα Όσκαρ. Και έχασα, μου λέει βεβαίως, πάλι. Γιατί ήταν πολλές φορές υποψήφια. Τους βλέπεις, ναι. Θα έχεις παράσταση στην Επίδαυρο το καλοκαίρι, σωστά? Ξεκινάω αμέσως μετά το Πάσχα πρόβες με τον Φρανκ Κάστορφ, έναν πολύ σπουδαίο σκηνοθέτη, Γερμανό. Ετοιμάζεις και μια πολύ ωραία τηλεοπτική σειρά στον Αντένα με ένα πολύ ωραίο cast. Είναι η Κατερίνα Ηλέχου, είναι ο Τάσος Ονούσιας, ο Γιώργος ο Γάλλος, η Μαρκέλα Γιαννάτο, ο Αναστάσιο Ροϊλός, η Έλλη Τρίγκου, πολλά νέα παιδιά. Η ιστορία όλη είναι στη Μάνη του 1817-1816, άρα μιλάμε για μια προεπαναστατική Μάνη, με πειρατές, με άλογα, με μάχες, με δολοπλοκίες. Τι να σου ευχηθώ, Νίκο? Να είμαστε υγιείς, όλοι μας, αυτό να ευχηθούμε, να σταματήσει αυτός ο θυμός, ο τόσο μεγάλος που υπάρχει γύρω μας καθημερινά, να αγαπάμε, να αγαπιόμαστε και κυρίως να ονειρευόμαστε, γιατί όταν κάνεις όνειρα, μπορείς να τα πραγματοποιήσεις.